στέκεται σταθερά στο πλευρό των υγειονομικών. Έτσι βρισκόμαστε και εδώ σήμερα στο Καραμανδάνιο, στους υγειονομικούς, στους συλλευτές, στο διοικητικό προσωπικό που κάνει αυτή τη στάση εργασίας για προσλήψεις στο νοσοκομείο. Και να συνεχίσει να λειτουργεί. Γιατί το Καραμανδάνιο είναι ένα νοσοκομείο αναφοράς όχι μόνο για την Πάτρα αλλά για όλη την περιοχή. Γιατί θα αναγκαστούν μικροί ασθενείς να πηγαίνουν στην Αθήνα για να χάνουν τις νοσηλείας. Η κυβέρνηση πάει στοχευμένα έτσι ώστε να ιδιωτικοποιήσει ό,τι υπάρχει στα νοσοκομεία. Έχει κάνει αρχή και από εδώ με το Καραμανδάνιο. Πατάει πάνω σε νόμους προηγούμενων κυβερνήσεων που έκλεισαν νοσοκομεία στην περιοχή μας, όπως ήταν το 409, και θέλει να το δώσει ιδιώτες. Η εργατική τάξη της πόλης μας, οι γιατροί στα νοσοκομεία, όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις φάμπρικες, στα γιατριά, θα αγωνιστούμε και δεν θα επιτρέψουμε η περιουσία του ελληνικού λαού να περάσει σε χέρια ιδιωτών. Απαιτούμε δημόσια δωρεάν υγεία με σύγχρονα μηχανήματα προσλήψης υγειονομικών, γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού και διοικητικού προσωπικού. Θα αγωνιστούμε μέχρι τέλους να μην περάσει το δημόσιο σύστημα υγείας στα χέρια των ιδιωτών.